Κύριε Σαράντη, το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο παγκόσμιας εμβέλειας. Το ξεδίπλωμά του, η σχετική έρευνα, οι αποκαλύψεις έχουν ξεκινήσει με πρωτοβουλία των Αμερικανικών αρχών. Έχει εμπλακεί η Αμερικανική δικαιοσύνη, το FBI και ήδη η Νοβάρτης με τις επίσημες δηλώσεις της μαμάς εταιρείας έχει αποδεχθεί την ύπαρξη του σκανδάλου. Ωστόσο, το σκάνδαλο Νοβάρτης αφορά πολιτικά πρόσωπα, κύριε Παπαδημούλη. Το σκάνδαλο Νοβάρτης έχει και ένα ελληνικό σκέλος. Σημαντικό. Και οι έρευνες των ελληνικών αρχών μέχρι στιγμής στηρίζονται στη στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που το FBI τους έχει χαρακτηρίσει προστατευόμενους μάρτυρες. Υπάρχουν χιλιάδες σελίδες δικογραφίας. Αυτή την ώρα και στις Βρυξέλλες οι πάντες ξέρουν ότι υπάρχει σκάνδαλο. Οι πάντες ξέρουν ότι υπάρχει και ελληνικό σκέλος του σκανδάλου. Το ζητούμενο για μας είναι πώς θα μπορέσουμε ως χώρα με θεσμική ευθύνη, με σοβαρότητα, να συνδυάσουμε τους μεγάλους στόχους που έχει η χώρα, που είναι η έξοδος από τα μνημόνια, η ανάκαμψη της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό σας απαντώ. Η σκανδαλολογία θα παίξει ρόλο στην οικονομία. Γι' αυτό σας απαντώ. Να συνδυάσουμε τους στόχους αυτούς, τους μεγάλους, με την αντιμετώπιση, με θεσμική ευθύνη, με σοβαρότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς τα χρωματιστά γυαλιά της κομματικής σκοπιμότητας, την αντιμετώπιση της συστημικής διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας, όλοι το ξέρουν, και που μια έκφανσή της είναι και το σκάνδαλο Νοβάρτης. Για τη σκανδαλολογία, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε έκφραση που μυρίζει σκάνδαλο, αποφεύγοντας τη σκανδαλολογία. Τι σημαίνει αυτό? Έκαστος εφό ετάχθη. Δεν έχουν νόημα αυτή τη στιγμή οι κραυγές, κάνουν ζημιά οι επιθέσεις στη δικαιοσύνη, και επειδή έχουμε μια μακρά εμπειρία από το παρελθόν με σκάνδαλα που κουκουλώθηκαν ή με κοινοβουλευτικές ομάδες που έβγαζαν πορίσματα και υπέγραφαν ο Τσοχατζόπουλος είναι αθώος και μετά ήρθαν αλλιώς τα πράγματα, εγώ θα ήθελα όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς δεν το βλέπω, να αντιμετωπίσουν το θέμα χωρίς τα χρωματιστά γυαλιά της κομμότητας. Γιατί επισημαίνω, κύριε Σαράντη, στην Ελλάδα μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει μόνο το ελληνικό σκέλος Νοβάρτης, υπάρχει και μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Βλέπω ορισμένους δημοσιογράφους, ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευτυχώς όχι την ΕΡΤ, και ορισμένα κόμματα, ευτυχώς λίγα, αντί να ζητούν διαλεύκαση του σκανδάλου, να επιτίθενται στους προστατευόμενους από το FBI μάρτυρες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα θώρακα προστασίας για τους αναφερόμενους ως εμπλεκόμενους πολιτικούς. Προσέξτε, εγώ επισημαίνω, κύριε Σαράντη, μια φράση ακόμη. Απλά έχετε βάλει το ερώτημα ήδη. Εγώ επισημαίνω, μα δεν το θέτω για τον κύριο Κίρτσο. Το θέτω ως ανάγκη να συζητήσουμε με σοβαρότητα και με θεσμική ευθύνη. Δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, ούτε είμαι δικαστής και πιστεύω ότι είναι λάθος κόμματα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι να παριστάνουν σε αυτό το θέμα τους δικαστές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την ανεξαρτησία των θεσμών των δικαστικών. Εγώ αυτό που θέλω είναι να πάει από τη Βουλή το ταχύτερο δυνατό στη δικαιοσύνη αυτός ο φάκελος. Αν ήμουν ένας από τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, γιατί δεν μου πέφτει ο ρόλος να κάνω υποδείξεις στους άλλους, αυτό που θα έκανα εγώ είναι να πω παρετούμε από την υπερβολική προστασία που μου δίνει το άρθρο 86 του Συντάγματος ή ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, και ζητώ να εκαθαριστεί δικαστικά το ταχύτερο δυνατό η υπόθεση, για να δείξω ότι είμαι αθώος και δεν έχω κανένα να μπλέξω. Και μια φράση ακόμη. Εκτός από αυτούς που έχουν συγκεντρώσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας και είναι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι πολιτικοί, σε αυτή την υπόθεση είναι μπλεγμένοι πάρα πολλοί που είναι στο ιατρικό κλάδο, στον φαρμακευτικό κλάδο, σε νοσοκομεία, σε διαφημιστικές εταιρείες και μερικοί δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει αυτό το κομμάτι της έρευνας, της δικαστικής,
να ξεχαστεί, να σκεπαστεί από την κόντρα γύρω από το θέμα των πολιτικών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, είπε χθες ότι θα καταθέσει αίτημα στον Άριο Πάγο να ανακαλέσει άμεσα την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Συμφωνείτε με αυτή την κίνηση του Επιτρόπου? Ρωτάτε εμένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η περίοδος στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κίρτσος για το πάρτι της εκτόξευσης των φαρμακευτικών δαπανών στην Ελλάδα 2009 είναι όντως έτσι. Στην Ελλάδα πενταπλασιάστηκαν οι δαπάνες, ενώ την ίδια περίοδο στην Ισπανία διπλασιάστηκαν. Δηλαδή το 1 στην Ελλάδα έγινε 5, ενώ στην Ισπανία το 1 έγινε 2. Ναι, αλλά πέστε με αυτή δεύτερο, τη θέση, το δεύτερο εποχή. Που θέλω να πω είναι ότι εκείνη την περίοδο είχαμε κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία του ναι, Πασόκ, αλλά και τρίτον, επισημαίνω πράγματα που συμφωνούμε, μην τζιγκλάτε και σε αυτά. Λοιπόν, το τρίτον, ένα πράγμα που παρέλειψε να πει ο κύριος Κίρτσος σε όσα σωστά επεσήμανε για αυτό το θέμα, είναι ότι αυτή η αύξηση των δαπανών γινόταν και με μια εκπληκτική υπερτιμολόγηση φαρμάκων της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα φάρμακο της Νοβάρτης στην Ελλάδα ή άλλων φαρμακευτικών εταιριών, δεν ήταν μόνο η Νοβάρτης, αγοραζόταν στην Ελλάδα από το ελληνικό σύστημα υγείας ή από τα νοσοκομεία ή εισαγόταν για να διατεθεί μέσα από τα φαρμακεία 2, 3, 5 φορές, 10 φορές παραπάνω, και αυτά υπάρχουν σε επίσημες εκθέσεις που έφεραν στα χρόνια του Μνημονίου οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ή οι κοινές, για να τεκμηριώσουν μετά τις περικοπές της δαπάνης. Το δεύτερο που θέλω να πω για τους προστατευόμενους μάρτυρες, πριν περάσω στην ερώτησή σας, κυρία Σαράντη. Πέστε μας είναι, όμως, είναι, τη θέση του είναι, ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, όταν ήσασταν αντιπολίτες. Δεν σας διέκοψα, παρακαλώ. Κάνουμε μια συζήτηση ωραία και το θέμα αυτό απαιτεί μια σοβαρότητα και μια ευθύνη. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, των whistleblowers, είναι ένας θεσμός που ισχύει αυτή τη στιγμή στο διεθνές δίκαιο και είναι λάθος να τον εξευτελίζουμε. Είναι επικίνδυνο λάθος να τον εξευτελίζουμε. Αντιθέτως, στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να ενισχυθεί η προστασία αυτών των ανθρώπων για να μπορούν να καταθέτουν. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μάρτυρες διαφόρων ζωφερών υποθέσεων, Νουρουάν, ένα απροστάτευτο φορτίο ηρωίνης 2 τόνων, πέθαναν μέσα σε χρόνο ρεκόρ για περίεργους λόγους. Και επιπλέον οι προστατευόμενοι αυτοί μάρτυρες είναι προστατευόμενοι από το FBI. Δεν πιστεύω να θεωρεί κανείς ότι έχει βάλει το δάχτυλό του ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας και στο FBI. Και στην Ελλάδα, όσοι έχουν θεωρηθεί προστατευόμενοι μάρτυρες με αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, είναι σε εφαρμογή ενός νόμου, τον οποίον εψήφισε η Βουλή με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και είναι λάθος ένα νόμο που εμείς φέρνουμε, μετά να τον λιδωρούμε, όταν κάποια στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον ημών. Τώρα, για την ερώτησή σας, εγώ αυτό που ξέρω, κύριε Σαράντη, είναι ότι όταν ερωτήθη ο Μαργαρίτης Χινάς, ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν και του κυρίου Γιούνκερ, για την υπόθεση αυτή και τις δηλώσεις του Έλληνα Επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου, είπε ουδέν σχόλιο. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ σωστό αυτή τη στιγμή το αίτημα και χρησιμοποιώ επίτηδες μετριοπαθείς όρους. Θεωρώ λάθος το αίτημα να ξυλωθεί και να ακυρωθεί ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ περί προστατευόμενων μαρτύρων. Αυτό που πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνει είναι να ελεγχθούν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα πάντα, έτσι ώστε όσοι είναι μπλεγμένοι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν, όσοι είναι αθώοι να αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία, και σε αυτό θα ήθελα να συμβάλλουν όλοι. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος είναι καθαρός, επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, δεν έχει κανένα λόγο ούτε να κραυγάζει ούτε να απειλεί. Κύριε Παπαδημούλη, για αυτό το θέμα θα έρθει η Προανακριτική Επιτροπή. Θεωρείτε ότι για την υπόθεση του κυρίου Καμένου σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία εκεί θα πρέπει να υπάρξει ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όλα τα θέματα που έρχονται στη Βουλή ως δικογραφίες, γιατί οι δικαστικοί πέφτουν επάνω σε πολιτικά πρόσωπα και είναι υποχρεωμένοι από το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνης υπουργών να τα φέρουν στη Βουλή, όλα τα θέματα
θα πρέπει να επιστρέψουν με τον ομαλότερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο στους φυσικούς δικαστές. Το λέω αυτό, η θέση μου είναι ότι είναι αδικαιολόγητη λάθος. Κάνει ζημιά στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα αυτή η υπερπροστασία που παρέχει το άρθρο 86 του Συντάγματος στους διτελέστες υπουργούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άρθρο που να αναγνωριστεί στο Σύνταγμα. Θα ήθελα να υπάρχει μια συντονή και το κομμάτι της αντιπολίτευσης που θα νομίζω ότι καλύτερο. Να επιστρέψει ο φάκελος στους φυσικούς δικαστές και αυτοί σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση το ταχύτερο δυνατό. Γιατί το υπογραμμίζω αυτό το συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Διότι εκεί η έρευνα έχει ξεκινήσει γρηγορότερα, διότι η αμερικανική διοίκηση, η αμερικανική δικαιοσύνη, το FBI είναι πολύ ισχυρότερη από πλευράς τεχνολογίας, μηχανισμών, δομών από την ελληνική διοίκηση. Mm-hmm. Και επομένως, αφού μιλάμε για το σκέλος του ελληνικού ενός παγκόσμιου σκανδάλου, επιβάλλεται η διεθνή συνεργασία. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτυλίσσεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η υπόθεση ως έρευνα, κονιορτοποιεί και γελιοποιεί τα επιχειρήματα. Ωραία. Που δυστυχώς ακούω, κύριε Σαράντη, ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι στημένο από την Ελλάδα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έχουμε 2-3 λεπτά να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο. Ναι, να πω κάτι όμως που θα νιώθω άσχημα άμα δεν το θέσω. Στο παρελθόν, όταν έβγαιναν κάποιοι και επέκριναν Έλληνες δικαστές για την υπόθεση της Ιριάνας, έβγαινε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε χρόνο ρεκόρ και τους κατήγγειλε λέγοντας ότι παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Πού είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τόσες ώρες όταν Έλληνες δικαστές εκβιάζονται, τρομοκρατούνται, τιμωρούνται γιατί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους? Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Παπαδημούλη. Ο κύριος Μοσκόβηση ήταν εδώ, είπε καλά λόγια για την πορεία της οικονομίας. Κρατάω μία παράγραφο. Λέει: τις προσεχείς εβδομάδες πρέπει να δημιουργηθεί μία στρατηγική ανάπτυξης, μία στρατηγική που θα σχεδιαστεί από τους Έλληνες για τους Έλληνες. Πάμε για έξοδο και δεν έχει σχεδιαστεί αυτή η ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κύριο Μοσκόβηση. Ο κύριος Μοσκόβηση είπε καλά πράγματα για την ελληνική οικονομία και για την Ελλάδα. Κονιορτοποίησε τα περί τετάρτου μνημονίου που επιμένουν να λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολύ απλά πάνε τα πράγματα καλύτερα. Βήμα με δυσκολίες. Κατά τα άλλα, αυτό που επιβεβαίωσε ο κ. Μοσκόβηση με την αναφορά του αυτή είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δουλεύει εντατικά έτσι ώστε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε και ολοκλήρωση τη τέταρτη αξιολόγηση και έγκριση περαιτέρω μέτρων ελάφρυνση του χρέους και περαιτέρω επεξεργασία του εγκεκριμένου μεσοπρόθεσμου 2019-2023 με ένα ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα αντικαταστήσει τα μνημόνια. Mm. Μετά τα μνημόνια δε θα υπάρχει μια σαφώς χαλαρότερη εποπτεία σε σχέση με τα μνημόνια η οποία θα στηρίζεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Χθες ο κύριος Μοσκόβηση στη Βουλή, κύριε Σαράντη, είπε ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 μπαίνουμε σε μια καλύτερη πορεία για την Ελλάδα και δεν αντικρούστηκε αυτό ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Καμία στρατηγική έντασης, στρατηγική ανάπτυξης, ενίσχυση των επενδύσεων, μείωση της ανεργίας, εξόδου από τα μνημόνια και αντιμετώπιση με θεσμική ευθύνη και σοβαρότητα, χωρίς σκανδαλολογία, χωρίς κραυγές, της συστημικής διαφθοράς που είναι ένας από τους λόγους που χρεοκόπησε η χώρα και οδηγήθηκε στα μνημόνια.